Lights. Αυτό το ένα μυστικό θα μείνει μεταξύ μας. Εγώ, παιδιά, έτσι και πάνε όλα καλά. Γιατί τότε δεν έχω πρόβλημα. Έτσι και πάνε όλα καλά, θα παιδιά. Θα είμαι 50 χρονών, θα έχω κάνει ένα λίθι. Παιδιά, παιδιά. Έτσι και πάνε όλα καλά. Εγώ το καλοκαιράκι έχω παντρευτεί. Εδώ τα νούμε αγριστήκαν όλα καλά. Τώρα μου πόνε στο πόδι. Έχει πριστεί το πέλμα. Και πάλι καλά που βάλε και πάγω εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα. Ξύπνα. Χριστιανά, ξύπνα. Δεν θέλει, άστο. Από εκεί με ψάχνεις, από μέρα. Α, ξύπνησε, Δεν θα μας αφήσω να κοιμηθούμε μέχρι στις 4.30. Τι κάνω τέλος. Μαλάκα. Έχασες. Άντε, να πούμε. Το πιάνεις και το ανοίγεις. Το πιάνεις και το ανοίγεις. Λοιπόν, πρέπει να το βάψω ξανθάκι αυτού μου. Εγώ που γουστάρω μου πρέπει να ξυρίζομαι τώρα. Θα κάνουμε ντάβιες. Μην τα ξυστώ εγώ. Εγώ δεν μπορώ να ξυστώ εγώ. Πήγαινα πάρα πολύ. Θα κάνουμε ντάβιες. Θα ανέξαμε ξυριζόμαστε. Λέγε, τι θα δούμε. Άλλο ένα. Έξω ξεριζώσω συνέχεια. Μία ίσο καμία. Άλλη μία βάλα. Το θυμώσαι. Μποντάς. Τι είναι τα αρτάτσια. Και ο Χάλλος. Εκεί που κάναμε φασαρία ξυπνάει και με τόσο το φάμε. Το βρυσιδάκι. Και λέει, γιατρέ μου, τι ώρα είναι. Τι είναι, μια μακόκκινο δολοφονικό. Κάνεις. Καλά. Την ώρα που σηκώθηκα. Εσύ μαζί μου. Εχθές ζημιές που έχεις κάνει εσύ. Πρώτα απ' όλα σακάτεψες 3 πόδια αντρικά. Εδώ είναι τα θύματα του πολέμου. Του άμαχου πληθυσμού. Σε λίγο καιρό δεν θα σας κάνει εντύπωση. Θα σας κάνει εντύπωση άμα δεν σας κατέβω. Θα ρωτάνε συμμετάλλεις τα δρόμια, θα μου λέει κάτι και το πόδι. Αυτό σημαίνει ότι με γνωρίζετε. Άμα σας κατέβω σημαίνει ότι είμαι αυτός μου. Πραγματικά, αυτό σημαίνει ότι είμαι αυτός μου. Τώρα βγάλανε δύο σειρές, δύο τέτοια. Μέχρι χθες δηλαδή. Εμφανίστηκαν από εμάς, τα δικά μας.
Αχ, παιδιά, το χθεσινό πώς θα ήταν, άραγε. Το πρώτο είναι το σοου. Το πρώτο είναι το Ελένα. Το σοου και το... Και το χθεσινό. Σήμερα θα μας πούνε οι αδερφές. Την ημέρα που μπήκαμε. Για το πρώτο χθεσινό. Την ημέρα που Κυριακή έχουν βγάλει. Την ημέρα που μπήκαμε και χθες. Ναι, ναι. Το σημερινό το βραδινό θα είναι το... Όπου και άλλα που θυμάσαι. Εδώ... Προχθές έχει γίνει μια συζήτηση μεταξύ μας, όλοι οι παρέα καθόμασταν και πολύ απλά λέγαμε ο καθένας για τις κάποιες δυσάρεστες στιγμές στη ζωή και κάποιες ευχάριστες. Εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε μια σειρά. Άρχισε ο Θωμάς και μετά δεν θυμάμαι άρχισα εγώ. Πάντως δηλαδή πήγαμε μια σειρά. Όταν έφτασε και εντάξει τη σεβαστήκαμε όλοι. Εντάξει αφού αρχίσαμε μια σειρά να το πάμε έτσι. Όταν ήρθε στη σειρά της Ουράνιας είπε όχι παιδιά δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, μιλήσω μετά. Εντάξει κάπως εντάξει εγώ με ενόχλησε λίγο αυτό επειδή εντάξει αρχίσαμε μια... Εντάξει, περιπέτωση ότι θα την πάμε, ας πούμε, με τη σειρά, έπρεπε να τη σεβαστούμε όλοι. Τη σεβάστηκα εγώ, τη σεβάστηκε ο άλλος, όλα τα παιδιά, έπρεπε να τη σεβαστούμε όλοι. Εντάξει, με ενόχλησε λίγο. Πιστεύω και ενόχλησε άλλα παιδιά, αλλά εγώ δεν με αφορά τους άλλους, εγώ μιλάω για μένα. Και εκείνη τη στιγμή που έγινε, εντάξει, δεν μιλήσαμε καθόλου εγώ βασικά, δηλαδή έκατσα. Εκεί που είμαι μέχρι και όταν μίλησα, ας πούμε, εντάξει, με ενόχλησε λίγο, αλλά σεβάστηκα αυτό το πράγμα που έγινε και έκατσα μέχρι να μιλήσει και η ίδια και μετά σηκώθηκα. Απλώς και όταν μιλήσαμε την άλλη μέρα, γιατί εντάξει, όταν κάτι με ενοχλεί και με την Ράνια είμαστε μια χαρά, είναι μια χαρά κοπέλα, πολύ συμπαθητική και δεν έχω τίποτα μαζί της. Ίσα-ίσα που είμαστε πολύ καλά μαζί. Μου φτιάξει και το ταψί με τα γλυκά, δηλαδή εντάξει, τίποτα δεν έχουμε. Απλώς έτυχε και το συζητήσαμε και εντάξει μου είπε ας πούμε ότι ήταν εκείνη τη στιγμή εντάξει τις ενόχλησαν δηλαδή συγκινήθηκε με τα παιδιά που μιλάγανε και δεν μπορούσε να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Εγώ εντάξει το σεβάστηκα και είπα εντάξει μπορούσα εγώ να είχα κάνει λάθος ας πούμε να μην το είχα καταλάβει καλά. Ρε κάτσε ήσουν λάθος αυτής. Πες μου. Σε ένα πράγμα δηλαδή. Συζητήσουμε. Εντάξει. Θα σου πω. Να σου πω κάτι, εκείνη τη στιγμή είχα φορτιστεί έτσι όπως άκουγα όλους τους άλλους ναι. Και όλους σας και δεν μπορούσα να μιλήσω, ειλικρινά. Ξεκινήσαμε ξέρεις από την αρχή κάτι. Ναι. Έπρεπε να το σεβαστούμε όλοι. Ξέρεις, δεν άρχισε να το σεβάστηκα, γιατί είπα θέλω να μιλήσω, αλλά δεν μπορώ τώρα. Να μιλάω και να κλαίω, δηλαδή. Μην να μιλάς και να κλαίς, εντάξει. Αφού δεν μπορούσα. Παιδιά, δεν μπορείς έναν άνθρωπο να τον πιέσει να μιλήσει με το ζόρι. Δεν είναι το πιέσει να μιλήσει. Εντάξει, αρχίσαμε με τη σειρά. Εντάξει, ο καθένας, ας πούμε, ο άλλος, ας πούμε, γιατί είπε. Γιατί, ας πούμε, δεν είπε όπως είπες εσύ, ας πούμε, να μιλήσω μετά. Εντάξει, έπρεπε να ξεκινήσουμε μια σειρά, να την πάμε ξέρω όλη μια σειρά. Ναι, είναι με τη μια σειρά, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είναι κάτι που δεν το κουβαλάω μέσα μου και όταν το βγάζω δεν είναι κάτι ευχάριστο. Γιατί δεν ήταν ούτε ένα μήνα ζωή μου, ούτε δύο, ούτε τρεις. Ήτανε 5-6 χρόνια, πολύ άσχημη ηλικία που αν ήταν άλλη θα είχε πάει να πέσει από τον μπαλκόνι. Όταν μίλησα αργότερα, μίλησα και το είπα χαλαρά. Μπορεί, εντάξει, σου είναι... εύχομαι να μην τα ζήσεις αυτά ποτέ σου. Ναι, βρε, εντάξει. Γιατί η υγεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, εγώ πιστεύω. Ναι, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις και να νιώθεις να είσαι 80 χρονών άνθρωπος και να είσαι 20. Καταλαβαίνω, Ρένια. Καταλαβαίνω. Όχι, να το νιώθεις και να βγαίνεις στο γιατρό κάθε μήνα και να βλέπεις να είσαι εσύ και οι γέροι άνθρωποι ή να είσαι ένας άνθρωπος να κάνεις 5 ώρες γυμναστική την ημέρα, να είσαι πάρα πολύ καλά, να μην έχεις κανένα πρόβλημα υγείας, καμία κληρονομικότητα. Πρόσεξε το που σου λέω. Και ξαφνικά να περπατάς από εδώ στην τηλεόραση και να πρέπει να κάτσεις. Μπορείς να το καταλάβεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ χειρότεροι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν, που έχουν καρκίνους, που έχουν. Έτσι δεν αντιλέγω. Αλλά εγώ. Σου λέω ότι η υγεία είναι το χειρότερο από όλα, τελείως. Και ειδικά όταν είσαι νέος άνθρωπος. We'll be right back.
ήταν πολύ ωραίο το πρόγραμμα που έκανε η Σοφία. Και το λέω και από την πλευρά, σαν συνάδελφος δηλαδή, μου άρεσε. Και είναι ωραίο να βλέπεις και τη δουλειά κάποιου άλλου. Εντάξει, ίσως για εμένα, δεν ξέρω για άλλα παιδιά, ίσως για κάποιον που έκανε γυμναστική για πρώτη φορά, για κάποια παιδιά, να ήταν κουραστικό, αλλά για μένα ήταν αρκετά ευχάριστο και όμορφο. Παθέκα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, πολύ ευχάριστο, ζωντανό, σπιτάτο. Βέβαια χάνω τα βηματάκια καμιά φορά, αλλά εντάξει και αυτό το χαβαλέ του έχει, την πλάκα του. Το διασκεδάζω πάρα πολύ, τα κορίτσια τα πάμε λίγο καλύτερα από τα αγόρια, αλλά τους βλέπουμε έτσι που δεν τα καταφέρνουν και πολύ καλά και επίσης βγάζει πάρα πολύ γέλιο. Όλα καλά σχετικά με αυτό. Τώρα πιστεύω ότι σίγουρα θα βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση, δεν γίνεται, ειδικά χτες πια με τόση γυμναστική. Και πέρα από το σωματικό όφελος, έχουμε και το ψυχικό, γιατί μετά νιώθουμε ανάλαφροι, νιώθουμε ευεξία, η ψυχολογία μας ανεβαίνει, παίρνουμε δύναμη να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, άλλα πράγματα μετά. Και γενικότερα το διασκεδάζουμε, μια χαρά, όλα καλά. Όχι πολύ, ξέρεις αυτά που πετάνε. Ναι, αυτά. Δεν τα κάνουμε γυναικεία. Όχι ρε μωρό, απλώς καθαρίζω εδώ για να είσαι φρέσκη. Αφήνεται η ωραία σμητούλα. Η ελληνική. Η ελληνική. Φάση έχεις. Μ' αρέσουν οι αδεξιοί άνθρωποι. Είμαι κι εγώ, είμαι κι εγώ, μην το σκεφτώ. Στο δικό σου σπίτι δεν θα σ' αρέσει πάντως. Hey. Για δέξι. Όσοι άνθρωποι έχουν σπίτια και είμαι μαζί τους, πάντως τους αρέσει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω γιατί όμως. Ρε φίλε, εμείς ξέρεις αυτά εδώ τα κάνουμε την κλωστή, στο έχω πει. Αυτά εδώ κάνεις την κλωστή. Ναι, εδώ όλα αυτά είναι γι' αυτό βγήκανε. Να, εδώ λες ρε εσύ, ερεθισμούς έχω εδώ πέρα. Όλα αυτά εμείς θα κάνουμε την κλωστή. Δεν τα κάνω εδώ πέρα, με ξέρει αυτή. Αχ, θα πονέσεις. Είδα να πονά ο άντρας. Συγκρατηθείτε. Δώσε μάκι να σου κουδώ, καλμία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εμείς πάρα πολύ. Είσαμε. Δεν ξέρω αν είσαστε όλοι γυμναστές. Δεν έχω πάρει ιδιαίτερες πληροφορίες. Εγώ είμαι γυμναστής. Στο φαγητό. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω. Το Power Yoga. Το οποίο θα κυκλοφορήσει το DVD αυτές τις μέρες. Και οι καλύτεροι θα βραβευτούν με δύο DVD. Και οι χειρότεροι βέβαια η ποινή που θα έχετε αύριο. I love it when we do, when we do, when we do. I love it when we do, when we do, when we do. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις γυναίκες, οι οποίες πρέπει να βάλουν τις εξής στόχους κάθε μία ξεχωριστά. Η Ράνια να βελτιώσει τη στάση του σώματος, να έχει δηλαδή καλύτερη ορθοσωμία. Η Χριστιανά πρέπει να βελτιώσει την κίνησή της και να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Η Δέσποινα θέλει προσοχή στα κάτω άκρα, δηλαδή στα πόδια της. Η Κατερίνα θα έπρεπε να δουλέψει λίγο περισσότερο πλάτη και στήθος και η Βάσο την ευληγησία της. Η Βίκη κυρίως στα χέρια, δικέφαλους και τρικέφαλους. Και συνεχίζουμε με τους άντρες μας, όπου ο Γιώργος πρέπει να βελτιώσει την μυϊκή συναρμογή. Ο Θεόφιλος θα πρέπει να χάσει λίπος στην κοιλιακή χώρα και να δουλέψει και την αντοχή. Ο Νίκος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους κοιλιακούς. Και ο Θωμάς, όγκο στα κάτω άκρα.
ανακοίνωση δημοφιλέστερου παίκτη και υποψήφιου προς αποχώρηση. Νάτι. Τι γίνεται τώρα, παιδιά? Εισπνοή. Να σου πω κάτι, την πρώτη φορά που ξεκινήσαμε σε αυτό το ιστορία, έχουμε συνηθίσει να μας μεταβάσεις υπόψεις. Σωστά. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο, πολύ απλά. Εγώ λέω να σκόμαστε φαγητά, για άρχη. Αρχίσουμε να τρώμε, ρε εσύ. Αν μην είμαστε κοιλιόδουλοι. Παιδιά, είναι πολύ όμορφα μας στιγμής. Δεν το χαλάσουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, είναι... μόνο τα έχει παλμία με πει. Γιατί είναι δύο σελίδες εσένα? Γιατί μου έχουν δώσει μια χρυσή επιζώσα. Πέρα από το θα το κάνουμε. Θα γίνει χαμός, αλλά θα το κάψουμε με το Θεό. Σήμερα θα γίνει. Σήμερα, μετά τα ξημερώματα. Μετά τις 12. Αχ, παιδιά, φοβάμαι για αύριο. Έλα, ρε, αγάπη, ναι. Φοβάσαι. Ξέρεις, ο κόσμος, η Gold Member θα, δηλαδή, θα μάθουμε για το πιο δημοφιλέστερο άτομο και το παίχτη ήταν υποψήφιο, ξέρεις. Συγχρονία, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Τώρα, όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Άλλη αγιά και τα έστ, όπως έλεγε και ο Κέσσερας. Και ο Σερίφτη. Πράγματι, είναι μεγάλη αγωνία. Πολύ, ήδη αγχώθηκα. Ναι. Είναι αγωνία. Όταν ήμασταν έξω και λέγαμε άλλα παιδιά. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορούσα να το καταλάβεις. Καθόλου, φίλε. Καθόλου, φίλε. Τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα το νιώθεις, καταλαβαίνεις. Τώρα το καταλαβαίνω. Όντως, όπως λέμε, δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, τον πόνο των άλλων. Ναι, εγώ πονάω, ναι. Εσύ πώς θα με καταλάβεις, πώς πονάω. Ναι. Μπορεί, θα με καταλάβεις, αλλά δεν θα με καταλάβεις 100%. Καταλαβες. Αυτό που λέμε. Πιάσε. Πιάσε έτσι να έχεις αφή, παιδί μου. Τρώμαξε, ρε εσύ. Πάνω το κάνω. Πήγαινε το κάνεις. Να δεις τι ωραίο βέμπις που φάει. Πάσε βέμπις! Φαντάσου, κοίτα, κοίτα εδώ όμως. Κοίτα τι λέει. Κοίτα τι πρόσεξε. Θα μου πεις μετά πώς το πρόσεξες. Κοίτα εδώ τι λέει. Μεγάλωση μέλλον να βγει στο χώρο διαμονής ανακοίνωση δημοφιλέστερο απέχτη και υποψήφιο προς αποχώρηση. Ωραία, αυτό μαθαίνετε στις 9 η ώρα. Ωραία, από τις 9 μέχρι τις 10 δείπνω ο μέλλον στο χώρο διαμονής. Ποιος θα έχει τώρα να φάει? Ποιος θα έχει μετά, ξέρεις, ωραία, ξέρεις, όταν βγει υποψήφιος μετά, ξέρεις, για η δείπνη. Στο χώρο διαμονής. Συζήτηση για υποψήφιο προς αποχώρηση. Και μετά, 11, 10 με 11, ψηφοφορία, αστέρα, για δεύτερη υποψηφιότητα, αποχώρησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αρχίζει να ψηφίζει το κοινό μέσω τηλεφωνημάτων και SMS. Τίποτα, παιχνίδι είναι. Μπαίνουμε, μπήκαμε και ξέρουμε ότι... Εσύ έχεις σκεφτεί περίπου ποιος θα ψηφίσεις? Ποιο? Ναι. 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 Εγώ. Ναι, και σου λέω, εντάξει, δεν θέλω, δηλαδή, τώρα ξέρεις, θέλω να το αποφύγω. Ξέρεις, αυτό το... Αναγκαστικά, ρε, εσύ, ναι, τι να κάνω. Θέλω να αποφύγω, ξέρεις, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην έχω, ξέρεις, εδώ, με επαφή μαζί του πιο πολύ. Δεν το θέλω, γιατί έτσι και γίνει αυτό. Εγώ είμαι ένας τύπος, ξέρεις, έτσι και γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω, Χριστιανέ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτυχε, ας πούμε, και με αυτό το άτομο δεν είχαμε πολύ επαφή όπως έχω, ας πούμε, Φιλιππίν, λέμε, με σένα, με τον άλλον, με τον άλλον. Έτυχε, καταλαβες. Γι' αυτό και θέλω να συνεχιστεί έτσι μέχρι αύριο. Κατάλαβες, θέλω να συνεχιστεί έτσι, να μην έχουμε, ας πούμε, τόση επαφή, ας πούμε, μπορεί, και μπορεί να κάνω εγώ λάθος, μπορεί να είναι λάθος μου. Είναι για το λάθος που δεν θες. Ναι, μπορεί να είναι λάθος μου, επειδή, εντάξει, δεν θέλω, ας πούμε... Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα κάνω λάθος. Αφού είναι σίγουρο. Πώς μπορούμε εμείς να μάθουμε, να ξεγνωρίσουμε αυτά τα άτομα. Είναι σίγουρα, όλοι όσοι θα ψηφίσουμε αύριο, λάθος θα κάνουμε. Τώρα, αν τυχαία πέσουμε... Όλοι κάνουμε λάθος, ρε. Πώς μπορείς να καταλάβεις έναν άνθρωπο μέσα σε 3 μέρες και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ανοιχτεί πλήρως σε κάποιο άλλο μέσα σε 3 μέρες. Όλοι θα κάνουμε λάθος, γιατί ουσιαστικά δεν... Ναι, είναι λάθος.
Δεν είναι οι μέρες, είναι λίγες. Δεν μπορείς να επιρρύψεις, δίνεις στον εαυτό σου ότι έχεις κάνει λάθος από τη στιγμή που δώσεις δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσεις σε περαιτέρω μεγαλύτερο διάστημα. Εντάξει, δηλαδή, ωραία, θα κάνεις λάθος. Δεν είσαι εσύ όμως. Ψηφίζεις με τα κριτήρια που έχεις έως τώρα. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πολύ απλά. Ναι. Α, να σας πω κάτι, κάτι άλλο. Ξέρετε τι είναι, δεν είναι δίκαιο. Αν φύγει, πες κορίτσι, εντάξει. Λοιπόν, μετά τι μπαίνει, αγόρι, κορίτσι. Α, έτσι πάει. Όχι, δύο λεπτά. Θες να ξαναμπεί το κορίτσι. Σταματάτε ρε παιδιά, σας εξηγήσω κάτι. Α, το ξέρω, να το ξέρω. Κάτσε να μιλήσουμε, Χριστιανά, λίγο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Σου επιτρέπω. Πες φύγει, πες αυτά τα gold members, επειδή θα θέλουν να λάβουν μέρος στο παιχνίδι. Θα ψηφίσω το αντίθετο φύλλο. Ναι, αλλά άμα τους υπάρχει όρος... Δεν θα τους υπάρχει τόσο όρος. Δεν λάβουνε. Από τους 8 μπαίνει. Ε, 8. Ωραία, οι 8 που ήταν μαζί μας. Από τους 20. Ε, άρα βασικά αυτός που θα... η ψηφοφορία που θα κάνουν θα είναι ανάλογα με το τι τους φέρει. 4 άτομα είναι. 4 άτομα είναι. 4 όρια και 4 κορίτσια. 4 όρια και 4 κορίτσια. Τα κορίτσια θα ψηφίσουν σίγουρα άντρες και οι άντρες σίγουρα κορίτσια. Οι άντρες θα ψηφίσουν άντρες, θες να πεις, και τα κορίτσια κορίτσια. Σου λέω ότι ένας άντρας, εντάξει, που θα δει εσένα και θα του φανείς καλή, θα σε ψηφίσει. Ναι, αλλά εννοώ. Όχι, η γυναίκα θα ψηφίσει εναντίον γυναίκας, ο άντρας θα ψηφίσει εναντίον άντρα. Α, συνήθω ότι άντρα θα ψηφίσει άντρα. Ναι, αλλά για είναι 8 άτομα, δεν είναι 22. Δεν καταλάβες ότι συμφέρει του άντρα. Είναι όμως τους 8. Θέλω να λάβω μέρος στο παιχνίδι. Ψηφίζω. Δεν πάει έτσι. Αλλά για να φύγει να μπω. Έχει δίκιο. Αυτό ισχύει μόνο για του 8, δεν ισχύει για του 22. Καταλάβει τι να ψηφίσει. Μα ένα από του 8 θα πει τώρα. Και αυτοί θα ψηφίσουν. Ναι, και σου λέω, αλλά είναι μόνο 4. Ναι. Κατάλαβες, οπότε δεν παίζει ρόλο. Αυτό λέμε. Είναι έξι. Α, ναι, ναι, εντάξει, όλοι θα ψηφίσουν δηλαδή. Και 30. Α, εντάξει. Η μαμά ήταν έτσι, χαίρομαι πολύ. Ψήφισαν και τις άντρες. Ναι, και χάλια θα πιέζει. Έλα, αδερφέ, έλα. Υπομονή. Μέρα, μπορεί, είναι πέρα σε όλα. Κοιτάξτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εμείς πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είσαστε όλοι γυμναστές, δεν έχω πάρει ιδιαίτερες πληροφορίες. Εγώ είμαι γυμναστής, στο φαγητό. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω, το Power Yoga, το οποίο θα κυκλοφορήσει το DVD αυτές τις μέρες και οι καλύτεροι θα βραβευτούμε με δύο DVD και οι χειρότεροι βέβαια η ποινή που θα έχετε αύριο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει περάσει. Κι άλλη ποινή θα πάμε. Θα κάνουμε το πρόγραμμα όμως μαζί και θα δείτε σιγά σιγά στην πορεία. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Να αρχίσουμε. Το μάθημα της κυρίας Πετρουλάκη, ένα πολύ ωραίο μάθημα, η ίδια φανταστική πολύ ωραία γυναίκα, πολύ χαλαρωτικό, λίγο δύσκολο για εμάς τους αρχάριους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσω να το κάνω αν και δεν νομίζω. Τώρα για τους υπόλοιπους δοκιμάστε και θα καταλάβετε αν πραγματικά σας άρεσε.
Καταρχήν να ξεκινήσω να πω για την κυρία Πετρουλάκη. Πως είναι ένας πέθαρος, μια θεογύναικα, κάτι το πρωτόγνωρο στα ελληνικά δεδομένα. Το Power Yoga, παιδιά, είναι ένα φανταστικό πρόγραμμα. Αν και ήμασταν λίγο κουρασμένοι γιατί μας κούρασε η κυρία Παθέκα. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα αρκετά, πιστεύω, γιατί με βοήθησε και η ίδια πάρα πολύ, με το χαμόγελό της και μόνο. Power Yoga, παιδιά, δοκιμάστε το. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Από όλα τα γόρια, ο πιο πολύ που θα στενοχωρηθεί άμα είναι προτινόμενος σας εσύ. Όχι τώρα, γενικά. Ναι. Και την τελευταία εβδομάδα θα είναι. Αφού λοιπόν παραδέσεις αυτό που λέω, πρέπει να το παραδεχθείς αυτό. Πρόνιμος. Θα λάβεις, όχι, δεν λέω τώρα για αυτήν την εβδομάδα, την παράλληλη. Και τελευταία όταν βγεις, ρε παιδί μου, ξέρω, τρεις-τέσσερις, τέταρτος, πέμπτος, πάρα θα στενοχωρεί και πολύ από όλους. Όχι, να σου πω κάτι. Εντάξει. Θα στεναχωρηθώ, ναι, αλλά εντάξει, άλλο να είσαι προτινόμενος. Ναι, θα στεναχωρηθούν, από την πρώτη εβδομάδα. Αυτά τα νοείτε, εννοείται. Σίγουρα είναι άσχημο, πολύ άσχημο πράγμα να σε προτείνει για πρώτη αποχώρηση. Αλλά δεν μπορείς να επισκιάσει τη χαρά σου που μπήκες από εμένα. Όχι, φίλε, εμένα μου την επισκιάσει. Όχι τόσο. Τη χαρά που είχε όταν σηκώθηκε για να εξηγήσει το όνομά σου, δεν πρόκειται να στεναχωρηθεί. Θα βγει από ένα παιχνίδι. Δεν πα στο λάκκο με τα κολοδάκια τώρα, θα πα στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στου ανθρώπου σου. Εντάξει. Ναι, φίλε, αλλά δεν είναι εγώ. Την περίμενα να πούμε, δεν πανηγύρισα. Άμα με έδωσε κιόλα, δεν πανηγύρισα πολύ, γιατί την περίμενα. Τι είσαι από τα καλά, εγώ λέω λάκκο κολοδάκια. Όχι, εγώ σου λέω, εγώ δεν πανηγύρισα, γιατί την περίμενα, αλλά τώρα άμα βγω πρώτο θα στενοχωρηθεί πολύ. Δεν θέλανε να βάλουν κάποια παιδιά για να γίνουν ειδικέ και ιδίε. Θέλανε ευχάριστο. Χιουμορίστε. Αλλά είναι τόσο ευχάριστο που θα φωνούμε μετά από αυτό. Ήταν όλοι καλοί, αυτό ήταν. Αυτό είναι το θέμα. Σου είπα τα κριτήρια και μετά πολύ. Νίκο, μ' αγαπάς ακόμα. Δεν σου να περιμένεις μου. Δεν πιστεύω να. Δεν άκουσα. Δεν λέγαμε ρε μυστικά, ξέρεις. Μιλούσαμε για να μην ζήσουμε τα Χριστιανά και δεν μ' ακούγανε. Εγώ είμαι στους γιατρούς με μετά. Νίκο, δεν πειράζει που χωρίσαμε. Μάλλον όπως νομίζουν οι άνθρωποι δεν τα έχουμε. Έλα λοιπόν να τα πούμε τα δύο τώρα. Πούμε λίγο για τους στόχους μας. Λοιπόν, πόσο βάρος έχουμε? 83 κιλά. Είμαστε 83 κιλά λοιπόν. Ποσοστό λίπους 23,6%. Αυτό μεταφράζεται σε 19 κιλά και 600 γραμμάρια. Τι σημαίνει αυτό, θα σου πω σε λίγο. Τα ιδανικά επίπεδα λίπους που πρέπει να έχει ένας άντρας στην δικιά σου ηλικία είναι 10 έως 15%. Αυτό σημαίνει ότι με το 23,6% είμαστε πάνω από τα φυσιολογικά όρια, ναι. Κατά 8,6%. Και αυτό σημαίνει ότι 7 κιλά και 100 γραμμάρια θα πρέπει να χαθούν σε λίπους. Ναι. Όμως ο στόχος του λίπους διαφοροποιείται από το στόχο του βάρους που θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι το ιδανικό μας βάρος προσδιορίστηκε στα 75 κιλά, που πρακτικά θα πρέπει να χάσεις 8 κιλά. Με τόση κούραση όλη την ημέρα και ακόμα αντέχω. Δεν μας άρεσε πόσο μεγάλο ο κουλάς. Θέλω να πω,
πατέτα! Καλώς το δούμε. Τι κάνετε. Τι κάνεις. Τελειώνουν τα διαστήματα ελευθερίας. Θα αρχίσουμε να πιεζόμαστε. Τα δύσκολα αλλά τα καλά όμως, γιατί αυτό, όπως είπαμε, στοχεύει και στην υγεία μας και στην ευεξία μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο τους στόχους μας. Πώς είχε η κατάσταση όταν την καταγράψαμε, μετρήσαμε το βάρος μας και το λίπος μας. Το βάρος, πόσο είσαι, θυμάσαι? 81,2. Τελείωσες βέβαια 1,84. Λίπος, πόσο λίπος είχες? 29,8%. Αυτό σημαίνει, μεταφράζεται δηλαδή σε κιλά, 24 κιλά και 200 γραμμάρια. Τι σημαίνει αυτό? Αφού τα ιδανικά επίπεδα λίπους είναι 10-15%, και είσαι και υπέρβαρος, αλλά έχεις και αυξημένη ποσότητα λίπους. Αυξημένη λιπόδη μάζα. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη αυτό? Ότι το ποσό λίπους μας θα πρέπει να μειωθεί κατά 14,8%, δηλαδή 12 κιλά πρέπει να χάσουμε σε λίπους. Αυτό θα συμβεί βεβαίως και με την δίαιτα και με την γυμναστική. Αφήστε με να κάνω εγώ δουλειά μου τώρα, γυμνάζομαι. Τι είναι η γυμναστική μου? Να το, εδώ.
το φέρνουν όλο μαζί. Μήπως θα βάλεις πλοί, πρέπει να βάλουμε λίγο. Να σου πω. Ευχαριστώ πολύ για την παραγωγή του. Δεν έχεις και εσύ μαζί μου να δείξεις. Ο Γιώργος κάνει εδώ. Τα λοιπά του ορτίσα. Γκαβί, με δεν βλέπω μπροστά μου. Τα παιδιά, το λέω από σήμερα. Κάνε αυτή την ώρα που την κόβεις. Να μην φάω όλο γιαούρτι. Έχει τώρα γιαούρτι. Κάνε πιο από μέσα σου γρήγορα. Και πιο αργά την κάνεις. Σπατουλίτσα, έχω σπατουλίτσα. Πολύ μικρή. Γρήγορα. Δεν τους φτάρει και τα πράγματα. Δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω πολλά. Τα κομμάτια δεν βγαίνω. Πρέπει το κάθε τριγωνό να το κόψεις τριγωνά. Κάνε αυτό. Είναι φαρδί, είναι φαρδί. Φέρουμε ένα τέτοιο. Τα σπίνα. Για βάλω μου μια σαγή να κάνεις. Εδώ, εδώ να είναι. Παιδάκια, δεν παίρνω από κουτάλι όλοι, μην λέμε και τα πιάτα. Γεια σου, παιδιά. 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 Στο Θεόφιλο, το καλύτερο παιδί της μαμάς. Με συγχωρείτε, Έλα, σε φιλείς. Έλα. Είμαι off παιχνίδι. Κάνε το μαλακίες. Έλα, ρε. Συγχωρείτε. εάν κάνεις κάτι που εσύ δεν το νιώθεις, εσύ τώρα πιστεύω ότι αν αυτή τη στιγμή οι γονείς σου ή δεν ξέρω ποιοι φίλοι σου. Θα σας έλεγα, όχι, δεν θα σας έλεγα. Τώρα να τελειώσω. Πιστεύω ότι εσύ πιστεύω ότι επειδή είσαι πολύ σοβαρή κοπελίσσα, πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη, πολύ καλή κοπέλα, εσύ τώρα πρόσεξε με. Αυτό το σου λέω. Επειδή ξέρω ότι είναι πράγματα παραπάνω από σένα σε αυτά τα πράγματα. Επειδή λόγω ηλικία. Λοιπόν, εάν οι γονείς αυτή τη στιγμή ήταν στο υπερπέραν, ήταν δηλαδή στον Άρη, είχαν πάει διακοπές μια εβδομάδα και δεν με βλέπανε εδώ πέρα, πιστεύω ότι είσαι ένα άτομο το οποίο θα εκδηλωνόταν εδώ πέρα. Αλλά αυτό είναι ένα τροχοπέδι προς το να εκδηλωθείς εσύ. Εγώ το σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι το τι βλέπει ο κόσμος. Αυτό είναι μια συμβολή. Είναι ένα άτομο το οποίο εγώ πριν τρεις μέρες τα γνώρισα. Μα αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Για την μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου τα ξέρει καλύτερα από όλοι. Αν αυτή τη στιγμή απάνταγα την ερώτηση, θα ήταν αυτό που θέλατε εσείς και όχι αυτό που θέλω εγώ. Γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ανοιχτώ σε κάποια άτομα τα οποία ξέρω τρεις μέρες. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι αυτό. Γιατί το παιχνίδι είναι αυτό, γιατί παίζουμε ένα παιχνίδι, έχει κάποιους κανονισμούς. Είτε τους στηρίζεις κατά γράμμα, είτε δεν το παίζεις. Εντάξει, λάθος μόνο. Όχι, δεν είναι δικό σου λάθος, είτε δεν είναι γενικά της κομπανίας του. Ίσως έπρεπε να θέσουμε κάποια όρια. Να τα παίξουμε, αλλά μέσα σε πλαίσια. Αυτό το παιχνίδι δεν παίζει. Αυτό δεν παίζει, εντάξει, είπαμε. Ναι, αυτό το παιχνίδι, για το παίξει σε πλαίσια. Ή το δέχεσαι. Ή το δέχεσαι. Η Χριστιανά, αυτό που ήταν σεβαστό, ότι δεν. Αποχώρησε. Έκανε δύο βήματα έτσι. Δεν θα απαντήσω αυτό, δεν θα παίξω. Και έλειξε το θέμα. Αλλά μόλις γύρισε η μπουκάλα, έκανε δύο βήματα πάλι. Να παίξει. Είχε όρια. Είχε όρια. Σεβαστό, όπως και εγώ δεν κατέβασα στο τσάκι. Πες τώρα πάλι, ρε Ράνια. Μία φορά. Απλώς. Τι έγινε. Πέστε τι θέλετε να κάνουμε ακριβώς. Να το κάνουμε. Σαν ομάδα. Έπρεπε να εξηγηθούμε από την αρχή για να μην είχαμε αυτό το πρόβλημα τώρα. Δεν θέλω εγώ να κάτσουν οι πέντε οι τολμηροί και οι άλλοι οι 7 να πάνε για ύπνο. Ήταν καθίσιμο. Γιατί μεταξύ συνδέσει θα δούμε εμείς τα αλλιώ όπως εκτιθήκαμε εμείς. Και θα φανούμε τώρα εμείς, εγώ εσύ να δούμε ότι είμαστε οι κακοί της παρέας. Πάμε να ξεσηκώσουμε να βγάλουμε ένα άλλο ήθος στο παιχνίδι. Έτσι. Που στην ουσία δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε κάτι εδώ πέρα να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί εγώ έχω μια υποχρέωση, εγώ έτσι το νιώθω. Ότι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ πέρα, στον τηλεθεατή που με βλέπει, γιατί και εγώ υπήρξα τηλεθεατής. Σου παγκάτε, Νίκο. Και σταμάτησα λίγο τηλεόραση, είμαι πορωμένος. Θέλω να βλέπω κάτι,
αλλιώς δεν το βλέπω. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν πάνε και μας βλέπουν, οι άνθρωποι που μας επέλεξαν εδώ πέρα, έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Όταν δεν μπορείς να τις προσφέρεις και κάθεσαι εδώ πέρα στον καναμπέ και καπνίζεις όλη μέρα ή κόβεις βόλτες. Αυτό είπα στον Νίκο από πρώτα. Είναι Κατερίνα σου το λέω ή δεν είναι.